Για να πάμε στον Αντιπρόεδρο γρήγορα. Πάμε σε Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα κύριε Αντιπρόεδρε, τι μου κάνετε? Καλημέρα κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Με την ψυχή στο στόμα είστε. Λοιπόν, προς πολιτικό καύσωνα με τοπική σύγκρουση. Διαβάστε και στο αεροπλάνο την καθημερινή. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα μπροστά μας. Έχουμε γκάλοπ, μέτρηση, 7 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλά θέματα. Ξεκινώ από αυτό που λέει η καθημερινή, πόλεμος Μαξίμου Νέας Δημοκρατίας, με επίκεντρο πάρα πολλά θέματα, συν το όχι της κυρίας Γεννηματά στον κύριο Τσίπρα, λοιπόν, ο οποίος σήμερα μέσω της νέας σελίδας πρόσκληση προοδευτικής διακυβέρνησης. Έλατε. Να το δούμε λίγο με τη σειρά. Πάμε. Αύριο κύριε Αυτιά, στις 5 η ώρα το απόγευμα, στη Βουλή των Ελλήνων, θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτησή μου προς τον κύριο Πάνο Καμένο, τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, για το γνωστό θέμα των συνομιλιών του με τον Ισοβίτη έμπορο ναρκωτικών, τον κύριο Γιαννουσάκη. Πιστεύω ότι αύριο στη Βουλή των Ελλήνων θα δοθούν οι αναγκαίες απαντήσεις που χρειάζονται για τον ελληνικό λαό και κυρίως θα απαντηθεί η τρομερή συκοφαντία που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση ότι δήθεν η Νέα Δημοκρατία ταυτίζεται με τα συμφέροντα ενός επιχειρηματία, εν προκειμένου του Βαγγέλη Μαρινάκη, ή οποιοδήποτε κατηγορείται για εμπόριο ναρκωτικών. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Αυτιά, συγκεκριμένη. Όποιος είναι ένοχος για εμπόριο ναρκωτικών στη φυλακή, το τονίζω, όποιος είναι ένοχος για εμπόριο ναρκωτικών στη φυλακή, κανένας δεν μάχεται περισσότερο όσο εμείς. Άρα λοιπόν, όμως, αύριο, άρα, όμως λοιπόν, το ποιος είναι αθώος και το ποιος είναι ένοχος, ναι, Γιώργο Αυτιά, το ποιος είναι αθώος και το ποιος είναι αυτό ένοχος, είναι ιστορία, δεν το κρίνει ο Πάνος Καμένος. Κύριε Γεωργιάδη, δεν το κρίνει ο Αλέξης Τσίπρας. Η Βουλή και η δεν δικαιοσύνη. Δεν το κρίνει τέλος. Ο Σταύρος Κοντονής. Λοιπόν, το κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Επειδή... Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με μία παρέμβαση ενός υπουργού που πρέπει να εξηγηθεί επαρκώς γιατί έγινε. Θα το δούμε στη Βουλή αύριο. Κατά παραβίαση του συντάγματος και των νόμων. Αύριο στη δεν Βουλή. Δεν θα μας τη γλιτώσει ο Καμένος με τίποτα. Λοιπόν. Πρόσεχε τώρα. Γεωργιάδη. Άκου λίγο, σε ενδιαφέρει. Βουλή, πρόσεξε. Ακούστε με δύο λεπτά. Την ώρα που συμβαίνει αυτό. Άκου λίγο, σε ενδιαφέρει. Την ώρα που συμβαίνει αυτό και στριμώχνεται προφανώς ο Καμένος πολύ, ο Τσίπρας βγαίνει και ζητάει δειλά συγκυβέρνηση από τη Φόφη Γεννηματά. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας βλέπει ότι ο Πάνος ο Καμένος εξελίσσεται σε πολύ μεγάλο πρόβλημα για την κυβέρνησή του. Και αν του έκανε το παραμικρό σήμα τώρα η Φόφη Γεννηματά, θα τον πέταγε σαν τη στημένη λεμονόκουβα. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, η πίεση από τη Νέα Δημοκρατία θα είναι ολοσχερής για την προστασία της δημοκρατίας μας. Όχι την προστασία κανός επιχειρηματία. Πάμε παρακάτω τώρα. Έχουμε γκάλοπ. Έχουμε. Πάμε στον γκάλοπ. 7 μονάδες μπροστά, το έχει το Βήμα. 7 μονάδες, μονάδες χωρίς ναι. Να αναγωγή. 10 μονάδες με την αναγωγή. 9,6 την ακρίβεια. Πόσοι βουλευτές? Καταρχάς, επειδή κάποιοι γράψανε, μειώθηκε η διαφορά. Όχι. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση της Kappa Research στην προηγούμενη δημοσκόπηση μας είχε 5,5 μονάδες. Οι 5,5 μονάδες γίνανε 7 μονάδες και με την αναγωγή 7,5 μονάδες 10 μονάδες. Άρα αυτή η δημοσκόπηση της εταιρείας Kappa Research ανεβάζει κατά περίπου 2,5 με 3 ποσοστιαίες μονάδες τη διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Αναλόγως της εταιρείας θα δείτε διαφορές από 10 ως 20 μονάδες. Πόσοι βουλευτές είναι με αυτό το ποσοστό, δηλαδή πιάνει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία? Όχι, με αυτό που έχει η Kappa Research, όχι. Αλλά με όλες τις υπόλοιπες δημοσκοπήσεις. Βέβαια και αυτή έχει πολλούς αποφάσεις, περίπου 40% αποφάσεις αυτή τη δημοσκόπηση. Με όλες τις δημοσκοπήσεις και ιδιαίτερα με τη δημοσκόπηση της εφημερίδας των συντακτών από την προράτα μόλις προχθές, η Νέα Δημοκρατία προσεγγίζει τις 160 έδρες. Όμως αυτά είναι πράγματα που θα τα πει ο ελληνικός λαός στην κάλπη, Γιώργο Αυτιά. Δεν εκλέγουν κυβερνήσεις οι δημοσκοπήσεις, εκλέγει κυβερνήσεις ο ελληνικός λαός την ημέρα των εκλογών. Και εμείς δίνουμε τη μάχη, φαντάσου, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Σαββατοκύριακο, με καύσωνα, γυρνάει τη Θεσσαλία χωριό-χωριό. Πηγαίνει σε μελισσοκόμους, πηγαίνει σε αγροτικούς εταιρισμούς, πηγαίνει σε αγρότες στα χωράφια. Για να πάει ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας και να δει από κοντά τον Έλληνα, ο οποίος και σήμερα εργάζεται και υδρώνει για να κερδίσει το ψωμί του και να μπορέσει να τα βγάλει πέρα με τις υποχρεώσεις του. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε να προβάλλουμε, την Ελλάδα της εργασίας, την Ελλάδα της προκοπής, την Ελλάδα της προόδου, να φύγουμε από τη μιζέρια, Γιώργο Αυτιά. Πριν μίλαγε με τον κύριο Χρυστοδουλάκη,
για τους φόρους, για τον ένφια, για τις δόσεις. Έκανε μια πρόταση. Την άκουσα. Ο συνεπής Έλληνας φορολογούμενος. Συμφωνώ με την πρόταση. Να παίρνει σωστή πόνους. Η πρόταση. Το είχε κάνει ο Τσοβόλας, αλλά σωστή ξεχάστηκε. Η πρόταση. Στο λέω από τώρα. Σωστή ναι. Και την επικροτώ. Σημαντικό όμως δεν είναι πώς θα κάνει ελαφρύνσει η εφορία μόνο σε όσους είναι συνεπείς. Σημαντικό είναι πώς θα πέσουν οι φόροι. Με αυτούς τους φόρους, Γιώργο Αυτιά, δεν τα φέρνουμε βόλτα. Θα είμαστε πάντα στη μιζέρια. Με τον Τσίπρα θα είμαστε πάντα στη μιζέρια. Γι' αυτό θα ψηφίσουμε, Κυριάκο Μητσοτάκη. Για να φύγουμε από τη μιζέρια. Λοιπόν, δεν την αντέχουμε άλλο. Ο Μοσχοβησή λέει και άλλα μέτρα σήμερα, στο πρώτο θέμα. Και άλλα υπάρχουν, μέτρα. Υπάρχουν μπροστά μας. Υπάρχουν μπροστά μας, ναι, μέχρι τέλος του χρόνου, δύο αξιολογήσεις. Μία μικρή αξιολόγηση για να πάρουμε τα επιπλέον 800 εκατομμύρια το Σεπτέμβριο και άλλη μία μεγαλύτερη αξιολόγηση, λεγόμενη τρίτη αξιολόγηση, με πολύ βαριά διαρθρωτικά μέτρα. Ισχυρίζομαι ότι ακόμα και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τόσο συμπαγής και αγαπάνε τόσο την καρέκλα τους, θα άρχισε λίγο εδώ τον κύριο Βέτα, τον είδα μπαίνοντας. Κάνει θράψη στο διαδίκτυο, αν και ο κύριος Βέτας δεν θέλει να ξαναβγεί μαζί μου, αλλά τι να κάνω, τον συγχωρώ γι' αυτό. Κάνει θράψη στο διαδίκτυο το βίντεο που έλεγε τον Ιανουάριο: δεν ψηφίζω μείωση αφορολογή του, δεν ψηφίζω περικοπή των συντάξεων. Και του είπα: δώσ' την εκπομπή σου, βάζουμε στοίχημα. Και φυσικά έξυπνος ο Βέτας δεν έβαλε το στοίχημα. Λέω λοιπόν ότι ακόμα και ο Βέτας που τα ψηφίζει όλα για να μείνει βουλευτής, θα έχει σφίξιμο τους επόμενους μήνες, γιατί αυτά που ζητάνε οι Ευρωπαίοι είναι όλο ένα και περισσότερα, ακόμα και για το ΒΕΤΑ. Και όχα πάει την καρέκλα τόσο. Τσακαλώτος. Ναι. Έρημνα σήμερα στην Αυγή, τώρα στα μεσαία στρώματα. Το κέντρο, κύριε Γεωργιάδη, είναι η πολύφερνη νύφη του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή το κέντρο είναι οι νοικοκυρέοι, όπως λέμε. Έτσι, από κάθε πλευρά. Αν και τώρα πια η μεσαία τάξη έχει καταρακωθεί από φόρους και όλα αυτά που από την πρώτη μέρα των μνημονίων έχουν επιβληθεί στην πατρίδα μας. Και τώρα συνεχίζονται βέβαια. Μα τους νοικοκυρέους πλήττει περισσότερο. Περισσότερο Τσίπρας. Στους νοικοκυρέους αύξησε τους φόρους, Γιώργο Αυτιά. Στους νοικοκυρέους πήγε το φόρο ΦΠΑ από το 13 στο 24. Στους νοικοκυρέους αύξησε το φόρο στα κάψιμα κατά 30%. Στους νοικοκυρέους αύξησε την εισφορά αλληλεγγύης 30%. Στους νοικοκυρέους αύξησε το φόρο στις επιχειρήσεις κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Τους νοικοκυρέους πλήττει ο Τσίπρας περισσότερο από όλους και τους φτωχούς. Από τους φτωχούς έκοψε το ΕΚΑΣ. Από τους φτωχούς έκοψε το επίδομα θέρμανσης. Από τους φτωχούς έκοψε το 50 ευρώ που έπαιρνε ο άνεργος, ο νέος που έμπαινε στην ανεργία. Από τους φτωχούς και τους ανέργους έκοψε με ένα ένσημο το μήνα να χάνει το επίδομα. Άρα λοιπόν, έκοψες ο Αλέξης Τσίπρας πλήττει αυτούς. Έκοψες. Ο Αντώνης Σαμαράς έβαλε όριο στην περικοπή των συντάξεων. Γιώργο, 50% από τις συντάξεις. Οι δυο μας είμαστε. Έκοψες πράγμα πολύ. Εγώ δεν μπορώ να το ξεχάσω. Κόψατε όλοι. Πράσινη, μπλε, κόκκινη, ροζ όλοι. Έλα. Γιώργο, ο Αντώνης Σαμαράς είχε βάλει όριο στην περικοπή των συντάξεων τα 1000 ευρώ. Κάτω από τα 1000 ευρώ δεν πειράξαμε καμία. Διάβασα το μνημόνιο το Νοέμβριο του 7. 1200 έχει βάλει. Ο Τσίπρας πείραξε τις πιο χαμηλές συντάξεις. Ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία δεν δέχθηκαν την περικοπή του ΕΚΑΣ. Ο Αλέξης Τσίπρας δέχθηκε την περικοπή του ΕΚΑΣ. Έρχεται όμως και σου λέει, μην τα συγκρίνουμε. Επειδή δεν είναι εδώ ο Πρωθυπουργός, έρχεται και σου λέει, κάτσε ρε Άδωνη, δεν σας έβαλα εγώ στα μνημόνια, εσείς τη βάλατε τη χώρα, εγώ μα πρέπει να σας βγάλω, λέει. Μα θα είχαμε βγει από τα μνημόνια. Αν δεν είχε ρίξει την κυβέρνηση το Δεκέμβριο του 2014, η Ελλάδα από το Μάρτιο του 2015 μαζί με την Κύπρο θα ήταν στις αγορές. Είδες με πόσο δανείστηκε η Κύπρος προχθές. Με κάτω από 3%. Με κάτω από 3%. Εδώ η Ελλάδα δανείζεται με 3%. Η Ελλάδα θα ήταν μαζί με την Κύπρο ιδιωτική τώρα. Εταιρεία. Ο Τσίπρας μας έβγαλε από το δρόμο εξόδου από τα μνημόνια. Αν ο λαός αποφασίσει να βγείτε κυβέρνηση και πάτε για να δανειστείτε, θα δανειστείτε με 5%. Και ο Μητυλινέως δανείστηκε με 3 και κάτι. Πρώτα απ' όλα, αν έχουμε πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μόνο που θα ακούσουν οι αγορές ότι ανεβαίνει ο Κυριάκο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, πέφτουν τα επιτόκια μία-μία μισή μονάδα. Επειδή, με τη μία. Όμως, με ένα τη μία. Ένα λεπτό. Γιατί τον Τσίπρα δεν τον εμπιστεύονται. Επειδή, άκουσέ με τώρα. Ναι. Εδώ θα σε δω αν είσαι μάγκας. Γιατί λέτε μεταρρυθμίσεις. Μπες αύριο και πες 100 οι βουλευτές στην Ελλάδα. Τα έχετε τα κότσια. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ 100 βουλευτές και πολλοί. Έχω αρέσει αυτό το θέμα. Ξέρεις γιατί. Νιάκουσο. Ε. Νιάκουσο. Μπορούνε κάλλιστα. Χωρίζεται η Ελλάδα σε 100 μονοεδρικές. Έχουμε 100 βουλευτές. Να κάνουμε ένα βουλευτή. Σαΐνια όλοι. Να κάνουμε ένα βουλευτή.
Ε? Γιατί δεν θα το κάνουμε κάτω, θα κάνουμε ένα. Γιατί δεν θα έχει πολύ παρέα. Διότι η μείωση τη εκπροσώπηση μειώνει μιλώ τη δημοκρατία, δεν την αυξάνει. Μιλώ... Μειώνει τη δημοκρατία. Δεν μιλάω για λεφτά. Όσο μειώνει τον αριθμό των βουλευτών, και φτιάξε μια γερουσία, την πιθανότητα να ελέγχει το σύστημα. Εγώ θέλω πολλού να εκφράζονται. Περίμενε. Εσύ θέλει 300 από κάτω, λένε μου Αδωνάρα. Βάλε 100. Μέχρι στιγμή δεν έγινε. Όρισε την Ελλάδα σε 100 μονοεδρικές. Άκουσε με καλά. Μην χάσει ο άλλο ότι η Αγία Βαρβάρα έχει ένα βουλευτή. Πειραιά, Κερατσίνη, Δραπετσόνα, ένα. Άμα Γιώργο, έχει την Αγία Βαρβάρα να βουλευτεί, δεν θα έχει 100 βουλευτές. Θα έχει 1000 βουλευτές. Σου χαλάω τη μανέστρα τώρα, έτσι. Στη χαλάω, το ξέρω. Αλλά να σου πω κάτι. Κάτι πρέπει να έχω μαζί σου να πηγαίνουμε κόντρα. 100 βουλευτές και πολλοί είναι. Αυτό που και βάλει και μια γερουσία. 50 γερουσιαστές να ελέγχουν τη Βουλή και φύγαμε. Αν μιλάτε για μεταρρυθμίσεις. Άμα μιλάς για Βουλή και γερουσία, είναι άλλο σύστημα το οποίο έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να πούμε οπωσδήποτε σήμερα το θέμα των συμβασιούχων. Συμφωνείς. Α, πάμε τώρα στα σκουπίδια. Μην το αφήσουμε. Τεράστιο θέμα. Μαθαίνω ότι θα έχει παρέμβαση ο Μητσοτάκης αύριο. Ασφαλώς θα έχει. Ναι. Αλλά μην τα αφήσουμε. Γιατί άκουγα πάλι προηγουμένως εδώ στην εκπομπή στον Νότο Μαριά. Που έλεγε όλα αυτά τα οποία ωραία έλεγε. Τα οποία όμως όσα είπε ο κύριος Μαριάς εδώ, το λέω για να ακούν οι εργαζόμενοι να μην τους κοροϊδεύουν. Όσα είπε ο κύριος Μαριάς εδώ, έχουν όλα κριθεί στα δικαστήρια. Έτσι. Και τα έχουν κριθεί αντισυνταγματικά. Και από το ελεγκτικό συνέδριο πριν από 10 μέρες και από σειρά αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων. Ήμουνα εδώ, Γιώργο Αυτιά, στον Sky πριν από 5 μήνες, όταν είχε ανακοινώσει ο Σκουρλέτης νομοθετική ρύθμιση για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, που είχα πει, αν θυμάσαι, στο Sky, ότι αυτό το απαγορεύει και το Σύνταγμα και η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Και είχε πέσει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ να με φάει. Πρόσεξε όμως, Γιώργο Αυτιά, κάτι που δεν το ξέρεις. Αν τώρα βγείτε με το αυτοκίνητο στην Αττική, βλέπετε παντού βουνά τα σκουπίδια. Εγώ πού κυκλοφορώ, στον Άρη κυκλοφορώ. Δεν μου λες. Στο παλαιό Φάλιρο πήγες. Έκανε 8 μήνα, το είχα θέμα. Στο παλαιό Φάλιρο πήγες. Ανοιχτές πόρτες. Δεν έχει ούτε ένα σκουπίδι το παλαιό Φάλιρο. Ξέρετε γιατί δεν έχει. Γιατί στους 8 μήνες σου λέει παιδιά να φάει κάτι τέτοιο. Ξέρετε γιατί δεν έχει. Γιατί έχει δήμαρχο Διονύση Χατζηδάκη. Κάθε και ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, που είναι σοβαρός άνθρωπος, τι έκανε είπε, όταν τελείωσε το οχτάμηνο, τους είπε: άλλη τόση. Εγώ δεν θα σας κοροϊδεύω να ανανεώνω τις συμβάσεις σας για να έρθει μετά το ελεγκτικό συνέδριο και να σας αφήσει. Και ο Παταχωρίς δεν πιστεύει, σωστά να το ξεχάσω. Και αυτοί οι δύο. Και στη Βούλα πρέπει να συμβαίνει αυτό. Πρόσκειται τι κάνανε. Κλείσανε τη σύμβαση, κάνανε καινούριο διαγωνισμό, πήραν καινούριου. Τους είπανε: εσείς φάγατε 8 μήνες ψωμί. Τώρα θα φάνε 8 μήνες ψωμί η επόμενη, μετά τελείωσε η σύμβαση η επόμενη και ούτω καθεξής. Και έτσι τήρησαν τον νόμο όπου η σύμβαση είναι περιορισμένου χρόνου και δεν ανανεούται, δεν έχουν τώρα απεργία στους δήμους τους, δεν έχουν βουνά τα σκουπίδια, είναι καθαρές οι πόλεις τους, δεν κοροϊδέψαν τους εργαζόμενους, δώσαν ψωμί σε περισσότερο κόσμο. Λοιπόν. Αυτό έκανε ένας Διονύσης Χατζηδάκης, σοβαρός άνθρωπος. Αυτό έκανε ένας Παχατουρίδης, σοβαρός άνθρωπος. Αυτό λέμε ότι πρέπει να φτιάξουμε στο κράτος μας, να τηρούμε επιτέλους το Σύνταγμα και τους νόμους, να μην κοροϊδεύουμε τους εργαζομένους, να μην τους θεωρούμε μόνο για λόγους ψήφων, να τους πετάμε ένα ξεροκόμματο και να τους λέμε ψέματα. Αδωνή, όταν τους υποσχόταν ο Τσίπρας μονιμοποίηση, τους δούλευε, Γιώργο Αυτιά. Τους κοροϊδεύε. Όλο το πολιτικό σύστημα. Όχι όλο. Κορόιδεψε αυτούς τους ανθρώπους. Ψάξε το βίντεο που βγαίνει ο Τσίπρας από το Υπουργείο Μακεδονίας. Το 92, Γιώργο Αυτιά. Το 92 ήσουν στο γυμνάσιο. Ήμουν σε πανεπιστήμιο το 92. Ήσουν φοιτητής. Εγώ ήμουν δημοσιογράφος. Ιστορικό, αρχαιολογικό. Και έκανα ρεπορτάζ για τους ανθρώπους αυτούς. Που σημαίνει τι, όσο διάβαζες εσύ, που είχα τελειώσει εγώ τα διαβάσματα. Το 92 άλλαξε το Σύνταγμα όμως. Το 2000 άλλαξε το Σύνταγμα. Επί όλων των κυβερνήσεων. Ένα λεπτό. Λύστε το. Λύστε το. Να το λύσουμε. Είναι λυμένο. Α. Αν τηρείς το Σύνταγμα Μάλιστα. και τους νόμους, είναι λοιπόν. Λυμένο. Έβγαινε ο Τσίπρας, άκου το βίντεο, όπου το βρει το κοντρόλ. Έβγαινε από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, δεν ήξερε ότι το παίρνουν οι κάμερες. Ήταν κάποιοι συμβασιούχοι εκεί και τους έλεγε: μην φωνάζετε, θα σας κάνω νομοθετική ρύθμιση και ας είναι και παράνομη. Αυτά τους έλεγε ο Τσίπρας. Γιατί ο Τσίπρας και ο Σκουρλέτης δεν ενδιαφέρονται για τον πόνο του εργαζομένου. Ξέρετε τι ενδιαφέρονται. Πώς θα πάρουν την ψήφο του, πώς θα κρατήσουν την οικογένεια όμηρο. Πώς θα τον κοροϊδέψουν. Λοιπόν. Και έρχεται τώρα το ελεγκτικό συνέδριο, ξέρεις τι λέει, Γιώργο Αυτιά. Τους απαγορεύει και να πληρωθούν. Λοιπόν. Και σε ρωτάω, είναι δίκαιο άνθρωποι που έχουν εργαστεί να μείνουν απλήρωτοι? Είναι δίκαιο αυτό? Είναι το πιο σκληρό μέτρο που το έχω δει από όλες τις κυβερνήσεις. Είναι ό,τι πιο άδικο έχω ακούσει. Θερμά. Εργαζόμενος που δούλεσε να μην πληρωθεί για αυτά που δούλεψε.
Περιμένω αύριο να δω τι θα υποθεί στη Βουλή, γιατί είναι τεράστιο το θέμα. Κύριε Γεωργιάδη, αύριο στις 5 η ώρα, καλά. Γιώργο Μαφτιά. 5 η ώρα το απόγευμα. Σας πάνω ευχαριστώ. Σκαμμένος απαντάς σε μένα στην επικαιρότητα στη Βουλή. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά και να θυμάστε κάτι. Κοντά στον άνθρωπο. Κοντά στον άνθρωπο. Κοντά ο άνθρωπος στον άνθρωπο είναι πάνω είμαστε... απ' όλα, κύριε Γεωργιάδη. Δες. Θα σας αρέσει, δες το. Βγάλτε το αυτά να βλέπει ο κόσμος. Τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να είναι χθες στο Μελισσοκόμο και να ανοίγει την Κυψέλη μπροστά του και να βλέπει και να του εξηγεί πώς βγαίνει το μέλι. Τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να είναι στον κτηνοτρόφο και να είναι εκεί πέρα δίπλα. Τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να είναι στο χωράφι. Και να λέει... Όχι για να πάει για σόου σε κινητοποιήσει όπως έκανε ο Τσίπρας να τους κοροϊδέψει. Λέμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας σε ολόκληρη την περιοδία του Θεσσαλία χθες, Γιώργο Αυτιά. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ θερμά, κύριε Αντιπρόεδρε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Άδωνης Γεωργιάδης, ακούστε να δείτε. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος, είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγη ώρα ήταν οι άλλοι. Τώρα θα έρθουν οι άλλοι.